γιαγιά που χαμογελάει λίγο στριμωγμένη πολλές φορές. Έχουμε την παράθεση γιατί εκείνη λέει το σωστό, εγώ λέω το απλό. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η διάσταση πολλές φορές μεταξύ του απλού και του σωστού. Και θα έχετε παρατηρήσει πως κινδυνεύουν πολλές φορές να καταστραφούν τα τρόφιμα, να σαπίσουν, να πεταχτούν, να είναι εκτός ψυγείου και να μην μπορούμε να τα διατηρήσουμε γιατί δεν μπορούμε να μαζέψουμε τα δικαιολογητικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάντως για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε, να ευχαριστήσω τους εταίρους και τους ανθρώπους στην Ευρώπη που έχουν, όσοι έχουν ευαισθησία, να ευχαριστήσω και αυτούς που δεν έχουν ευαισθησία και να τους πω ότι προσευχόμαστε να την αποκτήσουν για να μπορεί να πάει καλύτερα ο κόσμος. Να είστε γεροί και δυνατοί όλοι σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και παρακαλούμε την εξουσιοδοτημένη Δημοτική Σύμβουλο και την Αντιπρόεδρο της Κεκπαρδιάς, την κυρία Σταματία Καταριζή, να προτείνει ένα σύντομο χαιρετισμό και όσο επικεφαλίσετε. Σεβασμιότατε, πρόσκειται υπάρχουν κυρία Δήμητρα Ζάκη, προσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Μέτρημας και Παρακτήμα, κυρίες και κύριοι, εάν η ανθρωπιστική βοήθεια σημαίνει κάτι για τον καθένα μας, σίγουρα πρέπει να περιλαμβάνει σεβασμό και ενδιαφέρον για όλους τους ανθρώπους, είτε είναι μέρος της οικογένειάς μας, είτε της κοινωνίας μας. Σημαντικό η προσέγγιση τους ανθρώπους να διαφυλάσσεται με αξιοπρέπεια. Αυτό είναι και ένα μήνυμα από το Δήμαρχό μας. Το Θεοδόση τον Νικηταρά, έχετε τους χαιρετισμούς του. Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα κοντά μας. Ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες όλους από το κέντρο και ιδιαίτερα την κυρία Καλλιόπη Μαλαχία και την κυρία Μαρία Δρόσου, τους επιστήμονες που είναι σήμερα κοντά μας για να σας ενημερώσουν για το έργο που κάνουμε. Ευχαριστούμε. Το Ελληνικό Ερυθρού Σταυρού ΚΟ να συμπράξουμε για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα. Μετά από την έγκριση της Κεντρικής Διοίκησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, δεχτήκαμε αμέσως, βοηθήσαμε όσο μπορέσαμε στην αρχή και όποτε κληθήκαμε. Και στο μέλλον ελπίζω να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα, ούτως ώστε να βοηθηθούν όσο γίνεται περισσότεροι άνθρωποι. Να είστε βέβαιοι ότι το Σώμα Κοινωνικής Πρόνοιας και οι εθελοντές Σαμαρίτες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι στη διάθεσή σας, οποτεδήποτε, σε όποια δράση, να συνδράμουν το έργο σας. Εύχομαι καλή επιτυχία στην ημερίδα και καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και προχωράμε με την συνάδελφο του κυρία Μαριέτα Ξενίκα στην παρουσίαση του κυρίου Δέλεγους. Να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου και να σας ευχαριστήσω πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Θα ξεκινήσουμε αμέσως καλωσορίζοντας τις αξιόλογες ομιλήτριες, κυρία Μαλαχία Πόπη, διαιτολόγο, διατροφολόγο, και την κυρία Δρόσου Μαρία, ψυχολόγο, που με μεγάλη χαρά ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας. Η κυρία Μαλαχία Πόπη θα μας παρουσιάσει το θέμα ενημέρωση και συμβουλευτική σε θέματα υγιεινής διατροφής και παιδικής παχυσαρκίας. Η κυρία Μαλαχία Πόπη σπούδασε διατροφή και από το 1994 είναι το δικό της διαιτολογικό γραφείο στο Ζυπάρκης ΚΟ. Στα 26 χρόνια δραστηριότητάς της, έχει ασχοληθεί με την διατροφή μενού των παιδικών σταθμών του Δήμου της ΚΟ και την εκπαίδευση παιδιών σε θέματα διατροφικής αγωγής στα πλαίσια του προγράμματος της ευέλικτης ζώνης σε δημοτικά σχολεία. Αλλά και των ενηλίκων, διαβίω εκπαίδευση μέσα από προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και της Περιφέρειας. Το 2010 άρχισε τη συγγραφή βιβλίων. Το πρώτο της βιβλίο, «Ο Μιχαλάκης και το ταξίδι στις τροφές», παραμύθι διατροφικής αγωγής για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, έχει εκδοθεί δύο φορές. Το 2013 κυκλοφόρησε ένα ακόμη εκπαιδευτικό βιβλίο, «Ο Μιχαλάκης μας μαθαίνει σωστή διατροφή», με ζωγραφική και συνταγές μαγειρικής, όπου απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και στους γονείς τους. Παράλληλα, το 2013 κυκλοφόρησε ένα αγγλοελληνικό ημερολόγιο, 48 και 12 τρόποι για να μείνετε για πάντα υγιείς, με τις θεραπευτικές ιδιότητες των βοτάνων και τη θρεπτική για τον οργανισμό αξία προϊόντων από την εποχή του Ιπποκράτη.
Το 2016 εκδίδει ένα ακόμη βιβλίο με τίτλο «Οδηγός διατροφής και άθλησης» σε συνεργασία με τον καθηγητή φυσικής αγωγής κ. Παπαθεοδόρου, το οποίο απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους οι οποίοι ενδιαφέρονται για την άθληση. Κάθε χρόνο, από την αρχή της επαγγελματικής της πορείας έως και σήμερα, έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε διάφορες ημερίδες και πανελλήνια συνέδρια, ενώ παράλληλα έχει παρουσιάσει θέματα διατροφής στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, αλλά και μέσα από στήλες περιοδικών και εφημερίδων. Το 2007 ολοκλήρωσε την εξειδίκευσή της στις διατροφικές διαταραχές, βουλιμία, ανορεξία, στο Ελληνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών. Την ίδια χρονιά απεφύτησε από το Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Πέρυσι της απονεμήθηκε ο μεταπτυχιακός τίτλος στη Δημόσια Υγεία από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου συνεχίζει το διδακτορικό της στη Δημόσια Υγεία. Είναι μέλος της Επιστημονικής Ομάδας Διατροφή και του Ινστιτούτου Διατροφικών Μελετών και Ερευνών. Κύριε Μαλαχία, έχετε το λόγο. Ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τους διοργανωτές της σημερινής ημερίδας και ιδιαιτέρως τις δύο κυρίες με τις οποίες συνεργάστηκα καθ' όλη την διάθεση προετοιμασίας και της τελικής σημερινής παρουσίασης, την κυρία Μαριέτα Ξενίδικα και την κυρία Γεωργία Ανδρεάνη. Και θα ήθελα επί της ευκαιρίας να πω πως οι συγκεκριμένες κυρίες δεν κάνουν έτσι απλά και τυπικά τη δουλειά που τους ανατέθηκε από τους προϊσταμένους τους, αλλά την κάνουν ουσιαστικά και με συνέστημα. Αγαπητοί κύριοι και κυρίες της Δημοτικής Αρχής, θεωρώ ότι είσαστε τυχεροί που τις έχετε στην υπηρεσία σας. Μακάρι να έχετε το ίδιο άξιους υπαλλήλους και σε άλλα πόστα. Αγαπητοί κύριοι και κυρίες εποφελούμενοι του προγράμματος, θα σας έδινα μία συμβουλή. Εμπιστευτείτε τες, γιατί μόνο να κερδίσετε να έχετε από αυτή τη συνεργασία. Επομένως, ένα χειροκρότημα αξίζει σε αυτές τις δύο κυρίες. Λοιπόν, πριν συστηθούμε, καταρχήν η παρουσία θα είναι λίγο διαδραστική. Δεν θα είναι αυτή η κλασική να βαρεθείτε. Θα ήθελα, πριν συστηθούμε, καταρχήν να βάλουμε κάποιους κανόνες συζήτησης. Θέλω να μιλάμε ένας-ένας, εκείνος που θα κρατά κάθε φορά αυτή την παλίτσα στο χέρι του. Λοιπόν, επίσης, θα ήθελα να παρακαλέσω όποιος μιλά, δεν θέλω να το διακόπτουμε, θέλω να το ακούμε με προσοχή, με σεβασμό, έτσι. Και δεν θέλω να συζητάμε μεταξύ μας τα λεγόμενα του συνομιλητή μας ή τα συναισθήματά του, έτσι. Λοιπόν, ας αρχίσω από μένα. Με λένε Φόμπι και μου αρέσουν τα κλειδιά. Ο ένας θα δίνει την παλίτσα στον άλλον. Το όνομά του και μία αγαπημένη του τροφή. Όποιος βέβαια δεν επιθυμεί να συστηθεί, θα δίνει την παλίτσα στον διπλανό του. Πάμε! Με λένε Δήμητρα και όταν πεινάω τρώω ό,τι βρω μπροστά μου. Την αγαπημένη σου τροφή θέλει. Όταν πεινάω δεν έχω αγαπημένη τροφή. Αγαπημένη μου τροφή είναι τροφή όταν πεινάω, απλώς. Ωραία, δώσε στην επόμενη. Θέλω τροφή, όνομα και τροφή. Έχει σημασία. Τώρα, άμα πω αστακός, θα προκαλέσω. Όχι. Αστακός. Τώρα, άμα τον βρω και μπορώ να τον πληρώσω. Πάμε, παρακάτω. Με λένε Σταμαντία και μου αρέσει το γάλα και το τυρί. Okay. Με λένε Ειρήνη και μου αρέσουν τα γλυκά. Καλύτερα, πως με τη σωστή διατροφή μπορούμε να χτίσουμε ένα καλύτερο σώμα, δυνατότερο και υγιέστερο. Να καταλάβουμε πως με τη γνώση μπορούμε να προστατευτούμε από μελλοντικές αρρώστιες, αφού αυτά που τρώμε σήμερα καθορίζουν την υγεία μας αύριο. Μέσα από τη σωστή διατροφή
μπορούμε να γίνουμε πιο ευτυχισμένοι. Αφού κάνοντας σωστές διατροφικές επιλογές, μπορούμε να γλιτώσουμε από μεγάλες ταλαιπωρίες υγείας στο μέλλον. Έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να απαντήσουμε σε μία σειρά από ερωτήσεις, από ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, γιατί τρώω? Το σώμα μας δεν είναι τίποτε άλλο από μία μηχανή. Και όπως κάθε μηχανή χρειάζεται ενέργεια για να πάρει μπρος, καύσιμο, π.χ. το αυτοκίνητο χρειάζεται βενζίνη, το σώμα μας χρειάζεται ένα άλλο είδος καύσιμο. Ποιο είναι? Η τροφή. Πολύ σωστά, η τροφή. Κοιτάξτε όμως τώρα να δείτε ποιο είναι το μαγικό όλης αυτής της ιστορίας. Ότι ενώ για παράδειγμα στο αυτοκίνητο θα βάλεις βενζίνη για να σε μετακινήσει από την πω, π.χ. στην Κέφαλο, στο ανθρώπινο σώμα, στην ανθρώπινη μηχανή, όταν θα βάλεις την τροφή, έχει την ικανότητα η ενέργεια που του δίνεις, αυτό το καύσιμο, να γίνεται κομμάτι αυτής της μηχανής. Σκεφτείτε ότι γεννιέται ένα μωρό 2 κιλά και γίνεται, φτάνει να ζυγίζει 80, 100, 120 κιλά. Αναπτύσσεται αυτή η μηχανή, εν πάση περιπτώσει, με την τροφή. Σκεφτείτε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γύρω στα 65 χρονών σήμερα, έχει καταφέρει να έχει φάει γύρω στα 70.000 γεύματα και το σώμα του, αυτή η ανθρώπινη μηχανή, έχει καταφέρει να επεξεργαστεί γύρω στους 50 τόνους τροφής, μπορείτε να το διανοηθείτε. Γι' αυτό λοιπόν, η καλύτερη τροφή, αυτή δηλαδή που πρέπει να βάλουμε μέσα μας, είναι αυτή που θα πρέπει να υποστηρίζει τη σωστή ανάπτυξη, να διατηρεί δυνατούς τους μυς μας, ισχυρά τα κοκαλά μας, υγιές το δέρμα μας και να εξασφαλίζει την παραγωγή αίματος για να τροφοδοτεί με οξυγόνο και να θρέφει όλα τα σημεία του σώματός μας. Καθημερινά όμως τι κάνουμε? Οι περισσότεροι κάνουμε κακή διατροφή. Και εκτός αυτού, πάρα πολύ χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε υπέροχες ποσότητες φαρμάκων. Υποφέρουμε καθημερινά από διάφορες λοιμώξεις. Υποφέρουμε από στρες, από διάφορες ορμονικές διαταραχές, από διάφορα νευρολογικά προβλήματα και πολλά άλλα. Πώς μπορούμε όμως εμείς να αντισταθούμε σε όλο αυτό? Πώς μπορούμε να κάνουμε δηλαδή τελικά την τροφή μας ασπίδα για τον οργανισμό μας και να εφαρμόσουμε αυτό που έλεγε ο συμπατριώτης μας, μεγάλος πατέρας της ιατρικής, ο Ιπποκράτης. Τι έλεγε? Κάνε την τροφή σου το φάρμακό σου. Πώς μπορούμε? Για να δούμε τρόπους. Επιλέγοντας τροφές οι οποίες θα ενισχύσουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Αυτές οι τροφές τι κάνουν? Πρώτα απ' όλα καθυστερούν τη γύρανση του οργανισμού, το κυτάρο μας. Μας βοηθούν στο να προλάβουμε πολλές εκφυλιστικές ασθένειες, π.χ. καρκίνος. Βελτιώνουν την ίνσουλιν ευαισθησία μας, δηλαδή το πάνκρεάς μας μπορεί να παράγει τόση ινσουλίνη όσο χρειάζεται προκειμένου να διώξει τους υδατάνθρακες που φάγαμε από την τροφή και να μην έχουμε προβλήματα σαν χάρου. Αυτές οι τροφές μπορούν να βοηθήσουν στο να εμποδίσουν τον οργανισμό μας να κάνει λιπογένεση και κατά συνέπεια παχυσαρκία. Και μπορούν να περιορίσουν πολλές φλεγμονές, οι οποίες μας δημιουργούν τελικά λοιμώξεις και χρόνια νοσήματα. Για να δούμε μερικές τροφές που πρέπει να εντάξουμε στο καθημερινό μας διαιτολόγιο. Τι βλέπετε εδώ πάνω? Βότανα, θυμάρι, ματζουράνα, μέντα, βασιλικό, άνθο, ρίγανη. Τι άλλο? Καρικεύματα. Στο φαγητό μας το μαγειρεύουμε. Κανέλα, κάρι, πιπερόριζα, πιπέρι, πάπρικα, σκόρδο, το οποίο είναι ένα φυσικό αντιβιωτικό για τον οργανισμό. Κρεμμύδι, κόριανδρο, κάρδαμο. Αποξηραμένα φρούτα, σταφίδες, δαμάσκηνα, βερίκοκα. Ξηρούς καρπούς. Έτσι.
καρύδια, φουτούκια, φιστίκια, αμύγδαλα, ηλιόσπορο. Αλλά και άλλα. Σοκολάτα, μαύρη σοκολάτα, ισχυρό αντιοξειδωτικό και αντικαταθλιπτικό, πολύ σωστά. Κρασάκι, τι έλεγαν οι αρχαίοι, ίνος εφραίνει καρδία. Πράγματι, λοιπόν, ειδικά το κόκκινο κρασί, 1 με 2 ποτηράκια, όχι υπερβολή, 1 με 2 ποτηράκια την ημέρα, βοηθά στην καλή λειτουργία της καρδιάς μας. Τι πρέπει, λοιπόν, να κάνουμε? Να βάλουμε χρώμα στο πιάτο μας. Θα πρέπει να βάλουμε πράσινο χρώμα. Σπανάκι, μπρόκολο, μαρούλι, πιπεριές. Είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά, τα οποία τι κάνουν αυτά? Βοηθούν στην υγεία των ματιών, προλαμβάνουν τον καταράκτη. Είναι πλούσια σε ασβέστιο. Όπα! Πορτοκαλί χρώμα στο πιάτο μας. Βερίκοκα, καρότα, ροδάκινα, τα οποία τι κάνουν? Μας προστατεύουν από καρδιαγκιακά νοσήματα. Μειώνουν την LDL, την κακή χοληστερίνη. Έτσι, και γενικότερα την χοληστερόλη μας. Να βάλουμε κίτρινο χρώμα, λεμόνι και διάφορα σπυροειδή, τα οποία τι κάνουν? Είναι πλούσια σε βιταμίνη C και καταπολεμούν τις μολύνσεις. Να βάλουμε λευκά, έτσι, τυριά, γάλατα, έτσι, τα οποία είναι πλούσια σε ασβέστιο και βοηθούν τον οργανισμό μας να έχει γερά οστά και δόντια. Και να βάλουμε κόκκινο χρώμα. Έτσι, ντομάτες, όπως αρέσουν σε πολλούς από εδώ, έτσι. Τα οποία τι κάνουν? Βοηθούν στην αντιγύρανση, προλαμβάνουν καρδιακιακά νοσήματα, του καρκίνου του μαστού, έτσι, του προστάτη. Θα πρέπει να μάθουμε να καταναλώνουμε με μέτρο κάποιες τροφές, οι οποίες θα βοηθήσουν τον οργανισμό μας να αμυνθεί απέναντι σε ιούς και γενικότερα σε μολύνσεις. Πώς θα ενισχύσουμε το νοσοποιητικό μας σύστημα? Περιορίζοντας το αλάτι και τη ζάχαρη. Δεν εννοώ να μην τρώμε αλάτι, έτσι, αλλά με μέτρο. Και δεν εννοώ, βέβαια, όταν λέω αλάτι, δεν εννοώ μόνο το επιτραπέζιο αλάτι, έτσι, αυτό που ρίχνουμε στο φαγητό μας, αλλά το κρυμμένο αλάτι, το οποίο βρίσκεται σε τροφές που καμιά φορά δεν τις υπολογίζουμε, π.χ. στα αλατικά, στους αλμυρούς ξηρούς καρπούς, στα πατατάκια, στα πολλά τυριά, τα αλμυρά τυριά, έτσι, στις κονσέρβες, στα κατεψυγμένα λαχανικά, έτσι, η ζάχαρη, η οποία υπάρχει κρυμμένη στους χυμούς, στα αναψυκτικά. Ξέρετε πόσο ζάχαρη έχει ένα κουτάκι αναψυκτικού? Γύρω στις 20 κουταλιές της σούπας. Λοιπόν, να περιορίσουμε τα ζωικά λιπαρά. Εννοείται αυτό. Να περιορίσουμε τα πολλά άλευρα και τα καθημερινά